Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1 έως 10. Ο Παύλος έλαβεν ιδιαίτερα χαρίσματα και αποκαλύψεις παρά του Θεού. Να σας ομιλήσω λοιπόν και δι' άλλους διωγμούς μου, δεν με συμφέρει να καυχόμαι. Πάβω δια τούτο να ομιλώ περί των διωγμών και των άλλων κόπων μου, διότι άλλωστε θα έλθω εις οπτασίας και αποκαλύψεις τας οποίας έλαβον από τον Κύριον. Γνωρίζω άνθρωπον που ευρίσκεται εις στενήν σχέσιν και επικοινωνίαν με τον Χριστόν. Ο άνθρωπος αυτός προ 14 ετών είτε εις το σώμα του κατά την ώραν εκείνην, είτε είτε εις έκστασιν έξω από το σώμα του, δεν γνωρίζω. Ο Θεός ξεύρει. Γνωρίζω μόνον ότι υρπάγει ότι ούτως και εσηκώθει ως των τρίτων ουρανών που διαμένουν οι αγγελικέ δυνάμεις. Και γνωρίζω ότι ότι ούτως άνθρωπος είτε με το σώμα του είτε έξω από το σώμα του με μόνη την ψυχήν του δεν γνωρίζω, ο Θεός γνωρίζει, ηρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσε λόγους που γλώσσα ανθρωπίνη δεν έχει την δύναμη να τους είπει και τους οποίους δια την ιερότητά των δεν επιτρέπεται εις άνθρωπον να τους είπει. Για τον τιού των άνθρωπων θα καυχηθώ. Δεν είναι ο συνήθις Παύλος αυτός, αλλά άλλος Παύλος, εις τον οποίον ο Κύριος έδωκε χάριτας. Για τον εαυτόν μου όμως, δεν θα καυχηθώ παρά μόνον εις τας θλίψεις και τους πειρασμούς μου, όπου δεικνύεται η ασθένειά μου, αλλά και η δύναμις του Θεού, που δεν με αφήνει να καταβληθώ. Μόνον δια τας ασθενείας μου αυτάς θα καυχηθώ, και όχι δια τας επιτυχίας και την δράση μου. Διότι αν ηθελήσω και δια αυτά να καυχηθώ, δεν θα είμαι άφρον και ανόητος, διότι θα είπω αλήθειαν. Δυσκολεύομαι όμως να καυχηθώ, δια να μη μου λογαριάσει κανείς παραπάνω από εκείνο που βλέπει εις εμέ ή ακούει από εμέ. Και ένεκα της υπερβολής των αποκαλύψεων επέτρεψον ο Θεός και μου εδόθη ξύλων ακανθωτών εις το σώμα, αρρώστια θεράπευτος, άγγελος του σατανά δια να με κτυπά κατά πρόσωπον και να με ταλαιπωρεί. Δια να μη υπερηφανεύομαι. Για τον πειρασμόν αυτόν τρεις φοράς παρεκάλεσα τον Κύριον να μου τον απομακρύνει. Και μου έχει είπε ο Κύριος, «Σου είναι αρκετή η χάρις που σου δίδω, διότι η δύναμής μου αποδεικνύεται τελεία όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής και με την ενίσχυσή μου κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά. Πάρα πολύ ευχαρίστως λοιπόν, θα καυχόμαι περισσότερον εις τας ασθενείας μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Για τούτο, εφραίνομαι εις ασθενείας, εις ύβρις, εις ανάγκας, εις διωγμούς, εις στεναχωρίας, όταν υποφέρω ταύτα προς δόξαν του Χριστού. Διότι, όταν με τας θλίψεις και περιπατίας παρουσιάζομαι εξαιρετικός ασθενής, τότε είμαι δυνατός, διότι μου δίδει τότε ο Θεός περισσότεραν χάριν.
Στίχοι 11 έως 21. Σοβαρές προειδοποιήσεις προς τους Κορινθίους. Έγινα ανόητος με τα σκαυχίσεις μου αυτάς, αλλά εσείς με εναγκάσατε να γίνω. Διότι εγώ δικαιούμαι να συσταίνομαι από σας και όχι να ευρίσκομαι είναι στην ανάγκη να σας συστήσω τον εαυτόν μου. Και δικαιούμαι να συσταίνομαι από σας, διότι εις τίποτε δεν απεδείχθην κατώτερος από τους περισσότερων επιφανείς Αποστόλους, αν και χωρίς την χάριν του Θεού δεν είμαι τίποτε. Όλε αποδείξεις οι οποίοι επιστοποιούν ότι αυτός που τας παρουσιάζει είναι Απόστολος, συνετελέστησαν μεταξύ σας από ημέ, με πάσαν υπομονήν και με θαύματα διάφορα, δηλαδή με σημεία, με τέρατα και με δυνάμεις. Διότι τι είναι εκείνο εις το οποίον εδείχθητε κατώτεροι από τα άλλας εκκλησίας, εκτός του ότι εγώ δεν σας επεβάρυνα με τα έξοδα της συντηρήσεώς μου. Συγχωρήσατε μου την αδικία αυτήν. Ιδού, δια τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς σας και δεν θα σας επιβαρύνω, διότι δεν ζητώ τα ειδικά σας, αλλά σας τους ιδίους, για να σας οδηγήσω εις την σωτηρίαν. Και δεν ζητώ τα χρήματά σας, διότι δεν υποχρεούνται τα τέκνα να θησαυρίζουν δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Εγώ όμως θα πράξω και κάτι περισσότερον. Λίαν ευχαρίστως θα δαπανίσω χρήματα, αλλά κι εγώ ίδιος θα δαπανηθώ εξ ολοκλήρου χάριν της σωτηρίας των ψυχών σας. Και τι εννοώ εγώ σας αγαπώ ασυγκρίτως περισσότερον, κατά πολύ ο λιγότερον αγαπώ με από σας. Έστω δε, καθώς λέγουν οι ψευδοδιδάσκαλοι, εγώ ίδιος δεν σας επεβάρυνα, αλλά διότι είμαι φύση πανούργος, με δόλον σας έπιασα εις τα δίκτυά μου. Εις τι σας εδωλιεύθυν, μήπως διαμέσου κανενός άλλου από εκείνους που σας έχω αποστείλει, σας εξεμεταλλεύθυν και σας επήρα πλεονεκτικώς χρήματα. Παρεκάλεσα τον Τίτον να έλθει εις Κόρινθον και έστειλα μαζί του των γνωστών σας αδελφών. Μήπως ο Τίτος σας εξεμεταλλεύθη εις τίποτε. Δεν συμπεριεφέρθεμεν όλοι μας με το αυτό πνεύμα και φρόνημα και με τα αυτά αισθήματα. Δεν ευαδίσαμε όλοι εις τα αυτά αχνάρια. Πάλι νομίζετε ότι με αυτά ζητούμε να απολογηθόμεν εις σας? Όχι. Σεις δεν έχετε αρμοδιότητα να μας κρίνετε και να μας δικάσετε, αλλά μιλούμεν ενώπιον του Θεού, εμπνεόμενοι από τον Χριστόν. Τα λέγομεν δε όλα αυτά, αγαπητοί, χάριν της πνευματικής σας ωφελίας και οικοδομής. Σας γράφω αυτά, διότι φοβούμαι, μήπως όταν έλθω, δεν σας σέβρω όποιους θέλω να σας σέβρω, και κατά ανάγκη ευρεθώ κι εγώ εις σας τέτοιος, οποίον δεν με θέλετε. Δηλαδή φοβούμαι μήπως εύρω να υπάρχουν μεταξύ σας έριδες, φθόνοι, θυμοί, φιλονικίε, καταλαλιέ, κρυφομιλήματα εις βάρος του πλησίον, αλαζονίε, ακαταστασίε. Φοβούμαι μήπως όταν έλθω προς σας, με ταπεινώσει πάλιν ο Θεός, όπως με ταπείνωσε και εις το προηγούμενον ταξίδιον,
και πενθήσω πολλούς από εκείνους που έχουν τυχόν αμαρτήσει πρώτου νέου τούτου ταξιδίου μου και δεν μετενόησαν για την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξαν. Κεφάλαιον 13. Στίχοι 1 έως 13. Συστάσεις και χαιρετισμοί. Τρίτην ταύτην φοράν θα έλθω προς σας. Καθώς δε λέγει η Γραφή, με την μαρτυρία δύο μαρτύρων και τριών θα βεβαιωθεί κάθε λόγος. Σας το έχω προείπει κατά το δεύτερον ταξίδιόν μου και σας το λέγω και τώρα πρώτου τρίτου ταξιδιού μου. Σας το είπα ως παρόν τη δευτέραν φοράν και τώρα απόν γράφω προς εκείνους που έχουν ελεχθεί στον προηγούμενον ταξίδιόν μου ως αμαρτήσαντες. Και εις τους λοιπούς όλους που εν τω μεταξύ από τότε έως τώρα ημάρτησαν, ότι εάν έλθω και πάλιν δεν θα φυστώ και δεν θα λυπηθώ κανένα. Θα κάμω χρήση της εξουσίας μου, αφού ζητείτε να λάβετε πείραν και απόδειξη του Χριστού, ο οποίος ομιλεί διε μου και ο οποίος ως προς σας δεν εδείχθη ασθενής, αλλά με τα ποικίλα θαύματα που εργάστη διαμέσου ημών των Αποστόλων Του και με τα πολλά χαρίσματα που ελάβατε, δεικνύει την δύναμή Του μεταξύ σας. Δεικνύει δε την δύναμή Του, διότι και αν εσταυρώθη, λόγω του ότι ηνώθη με την ασθενή ανθρωπίνη φύση και έπαθεν ως άνθρωπος, είναι όμως γεμάτος ζωήν, λόγω του ότι είναι Θεός και έχει δύναμη Θεού. Ό,τι δε συνέβη με τον Χριστόν, συμβαίνει και με ημάς τους Αποστόλους Του, διότι και εμείς είμεθα ασθενείς, επειδή μένομεν ενωμένοι με Αυτόν και είμεθα ξένοι προς τον κόσμον που μας καταδιώκει. Αλλά θα αποδειχθώμεν μεταξύ σας γεμάτη ζωήν μαζί Του, με την δύναμη του Θεού, όταν θα έλθομεν και θα χρησιμοποιήσομεν την αποστολική μας εξουσίαν. Αντί να εξετάζετε ημάς, εξετάζετε τους εαυτούς σας, εάν ευρίσκεστε εις την πίστην, τους εαυτούς σας να δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε καλά τους εαυτούς σας, ώστε να εξεύρετε ότι όταν ευρίσκεστε εις την πίστη, είναι ο Χριστός μέσα σας. Εκτός, εάν δεν εζήσατε μέσα σας τον Χριστόν και είστε δια τούτο άξιοι αποδοκιμασίας. Ελπίζω όμως ότι θα μάθετε, όταν θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας, ότι εμείς δεν είμεθα άξιοι αποδοκιμασίας. Εύχομαι δε εις τον Θεόν να μην πράξετε εσείς κανέν κακόν. Όχι,
Δεν θέλω να φανόμεν εμείς δόκιμοι Απόστολοι, έχοντες εξουσίαν και δύναμη να τιμωρώμεν τους παρεκτρεπωμένους. Αλλά θέλω να κάμετε εσείς το καλόν. Εμείς δεν αφαινόμεθα σαν αδόκιμοι και μη έχοντες εξουσίαν και δύναμη τιμωρητικήν. Πράγματι δε θα φαινόμεθα σαν αδόκιμοι, διότι δεν έχομεν καμίαν δύναμη κατ' εκείνων που ζουν ζωήν σύμφωνον προς την αλήθειαν. Αλλά την δύναμη που μας έδωκεν ο Θεός, την χρησιμοποιούμεν υπέρ της αληθείας, τιμωρούντες τους παρεκτρεπωμένους με αυτήν και με την εξουσίαν μας παιδαγωγούντες εις μετάνοιαν τους αμαρτάνοντας αδελφούς. Διότι χαίρομεν όταν εμείς νομιζόμεθα ασθενείς, σεις δε είστε ενάρετοι και δυνατοί, ώστε η δική μας εξουσία να μην έχει θέση δια σας. Τούτο δε και ευχόμεθα, δηλαδή την τελειοποίησήν σας. Δια τούτο γράφω αυτά τώρα που είμαι απόν, ώστε όταν θα είμαι παρόν, να μην μεταχειριστώ απότομων τρόπων, σύμφωνα με την εξουσίαν που μου έδωκε ο Κύριος, για να οικοδομώ και όχι για να κατακριμνίζω. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, εργάζεστε την τελειοποίησήν σας, παρηγορήστε, έχετε το αυτό φρόνημα, ζείτε εν ειρήνη, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ανταλλάξετε μεταξύ σας εγκάρδιων χαιρετισμών με φίλημα Άγιον. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί των μερών εις τα οποία τώρα ευρίσκομαι. Η χάρις που δίδεται από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και η αγάπη του Θεού Πατρός και η συμμετοχή στα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν. Προς Γαλάτας επιστολή Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιον πρώτον. Στίχοι 1 έως 10. Προσφώνησης, ευλογία, προτροπέ. Εγώ ο Παύλος, Απόστολος, ο οποίος ούτε από ανθρώπους έλαβα το αξίωμα αυτό, ούτε διαμέσου ανθρώπου εκλήθηνε σε αυτό, αλλά κατευθείαν από τον Ιησούν Χριστόν και τον Θεόν Πατέρα, ο οποίος τον ανέστησε εκ νεκρών, και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, γράφομεν την επιστολήν αυτήν προς τας εκκλησίας της Γαλατίας. Ήθε να είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από το Θεόν Πατέρα και από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος παρέδωκε θεληματικός τον εαυτόν του εις θάνατον για τα σαμαρτίας μας, για να μας ελευθερώσει από την πονηρίαν και κακίαν που επικρατεί στην παρούσαν ζωήν. Και ο θάνατός του αυτός, δια την ελευθερίαν και απολύτρωσήν μας, έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι και πατήρ μας. Εις αυτόν πρέπει πάσα η δόξα,
εις τους απεράντους και ατελειώτους αιώνας. Αμήν. Απορώ, διότι τόσον γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεόν, ο οποίος σας εκάλεσεν εξαιτίας της χάριτος και της δωρεάς του Χριστού και μεταπηδά της άλλην περισσοτηρίας διδασκαλίαν, την οποίαν αυτοί που σας την διδάσκουν κακώς την λέγουν Ευαγγέλιον. Πράγματι, αυτό που λέγουν αυτοί Ευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράτουν και θέλουν να μεταβάλουν και να αλλοιώσουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα. Αλλά να εξεύρετε το εξής. Εάν ακόμη και οι μίσοι Απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανόν κηρύττει εισάς άλλο Ευαγγέλιον, διαφορετικόν από εκείνο που σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένος διαπαντός από τον Χριστόν. Καθώς και πρωτήτερα όταν ήμεθα μαζί σας, σας έχομεν είπει και τώρα πάλιν σας λέγω. Εάν κανείς κηρύττει εισάς Ευαγγέλιον άλλο, εκτός εκείνου το οποίο εδιδάχθητε από εμέ, ας είναι αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Χριστόν. Το Ευαγγέλιο που σας εδιδάξαμεν, αυτό και μόνον είναι το αληθινόν Ευαγγέλιον. Διότι τώρα θέλω να πείθω και να εξασφαλίζω την επιδοκιμασία των ανθρώπων ή προσπαθώ πώς να είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού ή μήπως ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους. Όχι, διότι εάν ακόμη και τώρα επεδίωκον να αρέσκω εις ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Στίχη 11 έως 24. Η διδασκαλία και το αποστολικό έργο του Παύλου προέρχεται από τον Θεόν. Σας γνωστοποιώ, δε αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο που εκηρύχθη εισάς από εμέ δεν είναι επινόημα ανθρώπου. Διότι όχι μόνον οι λοιποί Απόστολοι, αλλά και εγώ δεν παρέλαβον αυτό από άνθρωπον, ούτε διδάχτην από άνθρωπον, αλλά παρέλαβον αυτό κατευθείαν δι' αποκαλύψεως του Θεού, ο οποίος αμέσως μου φανέρωσε και μου απεκάλυψε τον Ιησούν Χριστόν. Ότι δε με υπερφυσικήν αποκάλυψη μου παρεδόθη από αυτόν τον Θεόν το Ευαγγέλιον, αποδεικνύεται από την κατά το παρελθόν δράση μου. Διότι οικούσατε την διαγωγή που έδειξα κάποτε όταν οικολούθουν των νόμων και τα έθιμα των Ιουδαίων. Οικούσατε δηλαδή ότι υπερβολικά κατεδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και προσεπάθουν να την καταστρέψω. Και προόδευα εις τον Ιουδαϊσμόν περισσότερον από πολλούς συνομήλικάς μου εις το έθνος μου και δείκνυον περισσότερον από αυτού ζήλων υπέρ των παραδόσεων που παρελάβομεν από τους πατέρας. Όταν όμως υβηρεστήθη ο Θεός, ο οποίος με εξεχώρισε και με εξέλεξε από τον καιρόν ακόμην που ήμουν εις την κοιλίαν της μητρός μου και με κάλεσε δια της χάριτός του, χωρίς εγώ από τα έργα μου να είμαι άξιος δια μίαν τέτοιαν εκλογήν, για να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εις το βάθος της ψυχής μου, για να τον κηρύττω μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, δηλαδή άνθρωπον την Άιον δίποτε, ούτε ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα προς συνάντηση των Αποστόλων που είχαν κληθεί πρώε μου εις το αποστολικόν αξίωμα, αλλά επήγα εις την Αραβίαν και πάλι επέστρεψα εις την Δαμασκόν. Έπειτα, μετά 3 έτη, αφού το επέστρεψα εις τον Χριστόν, ανέβηνε εις Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω τον Πέτρον και έμεινα πλησίον του 15 ημέρας.
Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδων, παρά μόνον τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου. Από αυτά που σας γράφω αποδεικνύεται ότι το αποστολικό αξίωμα και το Ευαγγέλιο δεν τα έλαβα από άνθρωπον, ούτε από άλλων Απόστολων. Είναι δε ταύτα αλήθεια. Και ιδού, βεβαιώνω ενώπιον του Θεού ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα, μετά την διαμονή μου εις τα Ιεροσόλυμα, ήλθον εις τα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. Ήμην δε άγνωστος προσωπικός εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας, που από τον Ιουδαϊσμόν επέστρεψαν εις Χριστόν και διατελούν εν κοινωνία μετά του Χριστού. Μόνον δε οίκουαν συνεχώς οι χριστιανοί των εκκλησιών αυτών, ότι εκείνος, ο οποίος άλλοτε μας κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστην, την οποίαν άλλοτε προσεπάθη να αφανίσει, και δοξολόγουν τον Θεόν για την θαυμαστήν αυτήν μεταβολήν μου. Κεφάλαιον δεύτερον, στίχοι 1 έως 10. Το Ευαγγέλιο και η διακονία του Παύλου ενεκρίθησαν υπό των άλλων Αποστόλων. Κατόπιν από το εις Συρίαν και Κιλικίαν ταξίδιόν μου, μετά 14 όλα έτη, ανέβην πάλι εις Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβαν και πήρα μαζί μου και τον Τίτον. Ανέβην δε σύμφωνα με αποκάλυψην που μου έκαμεν ο Θεός. Και ανεκκίνωσα εις τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων το Ευαγγέλιον, που κηρύττω μεταξύ των εθνικών, ιδιαιτέρως δε εξέθεσα τούτο εις τους επισήμους και περηφανείς εκ των Αποστόλων, για να αποδειχθεί μήπως ματέως κοπιάζω ή εκοπίασα. Όχι δε μόνον το Ευαγγέλιόν μου ευρέθη γνήσιον, αλλά ουδέ ο Τίτος, ο οποίος ήτο μαζί μου, και έτι ήτο Έλλην και απερίθμητος, δεν είναι αγκάστη να περιτιμηθεί. Δεν είναι αγκάστην δε ουδέ ενέχθην εγώ να περιτιμηθεί, εξαιτίας των εισχωρησάντων υπούλος εις την εκκλησίαν ψευδαδέλφων, οι οποίοι εμβήκαν σαν κατάσκοποι, για να επιβουλευθούν την ελευθερία μας, που μας έδωκεν η μετά του Χριστού ένωσης και κοινωνία μας, και για να μας υποδουλώσουν εις την ανυπόφορον δουλείαν των τυπικών διατάξεων του νόμου. Εις αυτούς τους ψευδαδέλφους, ουδέ επί στιγμήν υπεχωρήσαμεν και δεν υπετάχθημεν εις την αξίωσή τους να περιτιμηθεί ο Τίτος. Και εκάμαμεν όλην αυτήν την αντίσταση για να διατηρηθεί εισάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Περί δε των επισήμων και θεωρουμένων μεγάλων, δε με ενδιαφέρει διόλου τι εφρώνουν άλλοτε, ότε δεν εμπόδιζον την περιτομήν και την τήρησιν των διατάξεων του νόμου. Ο Θεός δεν αποβλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου και δεν μεροληπτεί. Και δεν ενδιαφέρομαι τι εφρώνουν άλλοτε, διότι ύστερον, όταν συνεντήθημεν και συνεζητήσαμεν, οι επίσημοι Απόστολοι δεν προσέθεσαν εις εμέ τίποτε περισσότερον από όσα εγνώριζον και εκήρυτον. Αλλά τον αντίον επίστησαν και είδαν ότι μου ανεπιστεύθη ο Θεός να κηρύττω το Ευαγγέλιον εις τους απεριτιμήτους εθνικούς, καθώς και ο Πέτρος εις τους περιτιμημένους Ιουδαίους. Διότι ο αυτός Κύριος, ο οποίος έκαμεν άξιον τον Πέτρο να είναι Απόστολος εις τους περιτιμημένους Ιουδαίους, αξίωσε και εμέ να αποσταλώ εις τους εθνικούς. Και επειδή επληροφορήθησαν από αυτά τα πράγματα την χάριν η οποία μου εδόθη υπό του Θεού, ο Ιάκωβος και ο Κυφάς και ο Ιωάννης,
οι οποίοι θεωρούν ότι είναι στήλοι στηρίζονται στην Εκκλησία, έδωκαν εις εμέ και τον Βαρνάβαν, τας δεξιάς χείραστον εις σημείων επικοινωνίας και ομονίας, και συνεφώνησαν εμείς να κηρύττωμεν εις τους εθνικούς, αυτοί δεν ακηρύττουν εις τους περιτιμημένους. Μα συνέστησαν δε μόνον να ενθυμούμεθα τους πτωχούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και φροντίζομεν περί αυτών. Αυτό δε και επεμελήθην με ζήλον να το εκτελέσω επακριβώς. Στίχοι 11 έως 21. Ο Παύλος αντιλέγει στον Πέτρον και δεικνύει την ανεξαρτησία του Αποστολικού του Κύρους. Όταν δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, επί παρουσία του αντέστην και διαφώνησα προς αυτόν, διότι ήτο αξιοκατάκριτος. Και ήτο αξιοκατάκριτος, διότι προτού να έλθουν μερικοί από τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, όπου ο Ιάκωβος ήτο επίσκοπος, συνέτρωγε με τους εξεθνών χριστιανούς. Όταν όμως ήλθον ούτη, απέφευγε και απεχωρίζετο, φοβούμενος μήπως σκανδαλίσει τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Και υπεκρίθησαν μαζί του και οι λοιποί εν Αντιοχία εξ Ιουδαίων χριστιανοί, ώστε συμπαρεσύρθη στην υποκρισία των εκείνην και αυτός ακόμη ο Βαρνάβας. Αλλά όταν είδα ότι δεν βαδίζουν ορθώς, ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα εις τον Πέτρον εμπρός τους όλους, «Εάν σύ και τι είσαι εκγενετής Ιουδαίος, ζεις και πολιτεύεσαι τώρα που έγινες μαθητής του Χριστού, όπως οι εξεθνικών χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, γιατί με αυτό που κάνεις τώρα αναγκάζεις τους εξεθνών χριστιανούς να ακολουθούν τα έθιμα και τα παραδόσεις των Ιουδαίων? Εμείς είμεθα εκγενετής Ιουδαίοι και δεν είμεθα εθνικοί που αγνοούν τον αληθή Θεόν και δουλεύουν εις την αμαρτίαν. Επειδή όμως εμάθαμεν από την προσωπικήν μας πείραν ότι δεν γίνεται δίκαιος ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, και εμείς επιστέψαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, δια να γίνομεν δίκαιοι από την πίστην εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι καθώς αναφέρεται και εις τους ψαλμούς, δια των έργων του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Αλλά αν υποθέσομεν ότι η τήρηση του νόμου είναι επιβεβλημένη και συνεπώς εμείς που αφήκαμεν τον νόμον ημαρτήσαμε και ευρέθημεν αμαρτωλοί, μόνον και μόνον διότι εζητούμεν να δικαιωθόμεν δια της πίστεως και κοινωνίας μας με τον Χριστόν, τότε γεννάται το άτοπο ερώτημα. Άραγε ο Χριστός είναι υπηρέτης αμαρτίας, αφού αυτό συνετέλεσε να αφήσουμεν τον νόμον? Μη γέννητο να είπομεν μίαν τέτοιαν βλασφημίαν. Καταλήγομεν δε ορισμένος εις την βλασφημίαν αυτήν, εάν δεχτόμεν ως αληθή την υπόθεση που εκάμαμεν. Διότι αν εκείνα τα οποία κατήργησα και υθέτησα ως ανωφελή, δηλαδή τα τυπικάς διατάξεις του νόμου, ταύτα πάλιν τηρώ ως αναγκαία και απαραίτητα δια την σωτηρίαν, με την επάνωδόν μου αυτήν εις την τήρηση του νόμου, αποδεικνύω παραβάτην τον εαυτόν μου, διότι βεβαιώ εμπράκτος ότι κακώς πρωτήτερα υθέτησα τον νόμον και ημάρτησα, όταν επροτίμησα την δια του Χριστού σωτηρίαν. Αλλά όχι, δεν ημάρτησα, ούτε είμαι παραβάτης. Διότι εγώ δια του νόμου τον οποίον κατέλησα και ο οποίος τιμωρεί με θάνατον κάθε παραβάτην του, απέθανον ως προς τον νόμον
για να ζήσω προς δόξαν Θεού. Δια του βαπτίσματος έχω σταυρωθεί και αποθάνει μαζί με τον Χριστόν, και αφού είμαι πεθαμένος, δεν έχει πλέον καμία ισχύν διεμέων όμως. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος. Δεν ζω δε πλέον εγώ, ο παλαιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσική δε ζωή που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρίαν μου. Όχι, δεν απορρίπτω σαν ωφελεί την χάριν που με χάρισε ο Θεός. Ορισμένος, δε, θα αθετήσω την χάριν ταύτην, εάν επανέλθω εις τον νόμον. Διότι, για να επανέλθω εις τον νόμον, σημαίνει ότι παραδέχομαι ότι μπορώ να δικαιωθώ και να σωθώ δια του νόμου. Αλλά αν η δικαίωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται δια του μωσαϊκού νόμου, έπεται ότι ο Χριστός απέθανε χωρίς λόγον και ήτο περιτός ο θάνατός του. Κεφάλαιον τρίτον, στίχοι 1 έως 5. Ο Παύλος επιτιμά τους Γαλάτας. Ανόητοι Γαλάτε, ποιος σας εβάσκανε δια τας προόδου σας εις την πίστην και την αρετήν, ώστε τώρα να μην πείθεστε εις την αλήθεια σεις, εμπρός εις τα μάτια των οποίων καθαρά και με κάθε ακρίβεια εζωγραφήθη δια του κηρύγματος που εκάμαμεν μεταξύ σας, ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Και δια να σας πείσω ότι μόνον πονηρά και διαβολική συνεργία έφερε την σημερινή οπισθοδρόμησήν σας, δεν θα χρησιμοποιήσω πολλούς συλλογισμούς και αποδείξεις. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από σας. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα ελάβατε από την τήρηση των διατάξεων του νόμου ή διαμέσου του κηρύγματος εις το οποίον επιστέψατε. Αν αντιρρήτως τα ελάβατε διότι οικούσατε και πιστεύσατε εις το κήρυγμά μας. Είστε λοιπόν τόσο ανόητοι, αφού έκαματε αρχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καταλήγετε τώρα εις την τήρηση των διατάξεων του νόμου που έχουν να κάνουν με τη σάρκα και όχι με την αναγέννηση της καρδίας. Τόσες ευεργεσίες που ελάβατε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα συμβιργετήθητε ανοφελώς και εις μάτιν. Και ήθε να ήσαν μόνον εις μάτιν. Όχι δε και προζημίαν και πνευματικήν κατάκρισήν σας. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος σας χορηγεί πλουσίως την χάριν του Αγίου Πνεύματος και ενεργεί μεταξύ σας έργα υπερφυσικής δυνάμεως, σας χορηγεί και ενεργεί ταύτα λόγω του ότι ετηρήσατε τον νόμον ή διότι επιστέψατε εις το κήρυγμα. Βεβαίως, διότι επιστέψατε. Στίχοι 6 έως 14. Η σωτηρία του χριστιανού εκ πίστεως και κατά την Παλαιάν Διαθήκη. Καθώς και ο Αβραάμ επίστεψεν εις τον Θεόν και λογαριάστη εις αυτόν η πίστης αυτή, έτσι, ώστε ο Θεός να τον δικαιώσει. Συνεπώς, μάθετε και γνωρίζετε ότι όχι εκείνοι που τηρούν τον νόμον, αλλά όσοι κυριαρχούνται από την πίστην, αυτή είναι τέκνα του Αβραάμ. Επειδή δε η Γραφή προείδεν ότι διαμέσου της πίστεως μέλη να δικαιώσει τους εθνικούς ο Θεός, προεινήγγειλε το χαρμόσυνον μήνυμα εις τον Αβραάμ,
ότι θα ευλογηθούν δια σου, όχι μόνον εν έθνος το Ιουδαϊκόν, αλλά όλα τα έθνη. Δια να λέγει δε ο Θεός ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν διαμέσου του Αβραάμ, σημαίνει ότι δεν λογαριάζεται διόλου η σαρκική συγγένεια, αλλά όσοι πιστεύουν, σε οποιονδήποτε έθνος και αν ανήκουν, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ, ο οποίος ηξιώθη της ευλογίας, διότι επίστευσε. Μόνον δε δια της πίστεως δίδονται ευλογίε, διότι όσοι βασίζονται στα έργα του νόμου, διατελούν υποκατάραν. Διότι έχει γραφεί εις αυτόν τον νόμον, είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός εις όλαν εξαιρέτως τα γραμμένα εις το βιβλίο του νόμου, για να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Ότι δε, δια του νόμου κανείς δεν λαμβάνει την δικαίωση ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν. Διότι καθώς λέγει αυτός ο νόμος, ο δίκαιος θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως. Ο νόμος όμως την δικαίωση που υπόσχεται δεν την βασίζει επί της πίστεως, αλλά καθώς λέγει στο Λεβιτικόν, εκείνος που επίησε και ετήρησε αυτά, δηλαδή τα προστάγματα του νόμου, θα ζήσει δι' αυτόν. Ποιος όμως τα ετήρησεν όλα? Κανείς. Όλοι λοιπόν οι παραβάτε του νόμου διατολούμεν υποκατάραν. Από την κατάραν δε αυτή του νόμου μας εξηγόρασεν ο Χριστός, και ως λύτρα δια την εξαγοράν μας αυτήν κατέβαλε το ότι έγινε χάριν ημών καταραμένος. Και έγινε καταραμένος, διότι εκρεμάστη εις των σταυρών. Είναι δε γραμμένον. Καταραμένος να είναι καθένας που κρέμεται και πεθαίνει επάνω εις το ξύλον. Κι έτσι έγινε ο Χριστός καταραμένος, για να έλθει διαμέσου του Ιησού Χριστού εις τους εθνικούς η ευλογία, την οποίαν ο Θεός υπεσχέθη εις τον Αβραάμ, για να λάβομεν δια της πίστεως το Άγιον Πνεύμα, την ανεκτίμητον αυτήν ευλογίαν που μας υπεσχέθη ο Θεός. Στίχοι 15 έως 29. Ο Μωσαϊκός νόμος, παιδαγωγός εις Χριστόν. Δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν γινόμεθα Υιοί του Θεού. Αδελφοί, προς περισσότεραν σαφήνιαν σας ομιλώ με παραδείγματα, όπως συμβαίνουν τα πράγματα εις τους ανθρώπους. Και θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινον παράδειγμα για να σας εξηγήσω πώς η επαγγελία αυτή που μας έδωκε ο Θεός περί της ευλογίας έχει μεγαλύτεραν ισχύν από τον νόμον. Ιδού το παράδειγμα. Διαθήκην ανθρώπου που ανεγνωρίστη μετά τον θάνατόν του ως γνησία και έγκυρος, και ότι αυτή είναι έγγραφον ανθρώπινον, όμως κανένας δεν την καταργεί ή δεν προσθέτει κάτι εις αυτήν. Αλλά και ο Θεός διαθήκην έκαμε προς τον Αβραάμ, όταν έδωκε τας υποσχέσεις αυτών και εις το σπέρμα αυτού. Δεν είπε δε ο Θεός και εις τα σπέρματα, όπως θα έλεγεν εάν επρόκειτο περί πολλών απογόνων, αλείπεν ως να επρόκειτο περί ενός απογόνου, εις το σπέρμα σου, το οποίον είναι ο Χριστός. Εφαρμόζω τώρα το προηγούμενον παράδειγμα και λέγω τα εξής.
την Διαθήκην αυτήν που επεκυρώθη πρωτήτερα από τον Θεόν με όρκον και ανεφέρετο εις τον Χριστόν. Δεν μπορεί ο νόμος που ήλθε ύστερα από 430 έτη να την ακυρώσει, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού. Θα την κατήργηδε, εάν ήτο δυνατόν, να επιτύχουμε την κληρονομία δια του νόμου. Διότι αν εκ της τηρήσεως του νόμου πετυγχάνετο η κληρονομία και σωτηρία, δεν θα μας εδίδε το πλέον αυτή ως δωρεά, εξ υποσχέσεως, αλλά θα μας εδίδε το ως ανταμοιβή και μισθός της τηρήσεως του νόμου. Αλλά εις τον Αβραάμ είχε κάνει χαριστικήν δωρεάν ο Θεός, δι' υποσχέσεως. Αλλά αφού εκ της τηρήσεως του νόμου δεν επιτυγχάνεται η κληρονομία, γεννάται το ερώτημα. Προς ποιον λοιπόν σκοπόν εδόθη ο νόμος? Απάντησης. Προσετέθη ο νόμος εις την επαγγελίαν. Ίνα, με τας καθημερινάς μας παραβάσεις του, οδηγηθόμεν η συνέστηση της ενοχής και αδυναμίας μας. Μέχρι σώτου έλθει ο απόγονος, χάριν του οποίου είχον δοθεί η επαγγελία. Οπότε εμείς, με τη συνέστηση της αθλειότητός μας, ευκολότερον θα ενεκολπούμεθα τον απόγονον του Αβραάμ, ήτι των Χριστών, δια του οποίου μας δίδονται ευλογία. Έτσι ο νόμος είχε προσωρινή ισχύν. Διετάχθη δε με μεσολάβησιν αγγέλων και εδόθη διαχειρός του Μωυσέως ως μεσίτου μεταξύ Θεού και Ιουδαίων. Ο μεσίτης δε δεν είναι ενός, αλλά δύο τουλάχιστον προσώπων μεσολαβητής. Για να πραγματοποιηθεί δε η συμφωνία που γίνεται με το μεσίτη, πρέπει και τα δύο πρόσωπα να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Ο Θεός δε είναι το ένα πρόσωπον. Για να επέλθει λοιπόν το αγαθόν αποτέλεσμα του νόμου, έπρεπε και το έτερον μέρος, οι άνθρωποι δηλαδή να τηρήσουν την συμφωνία, εφαρμόζοντες επακριβώς τον δια του μεσίτου δοθέντα νόμων. Άλλοι άνθρωποι παρέβαινον των νόμων και γίνοντο δια τούτο επικατάρατοι. Αλλά αφού ο νόμος είχε ως αποτέλεσμα να γίνονται οι άνθρωποι επικατάρατοι, γεννάται το ερώτημα. Ο νόμος λοιπόν είναι εναντίος προς τας επαγγελίας και υποσχέσεις, τας οποίας έδωκε ο Θεός περί το ότι θα ευλογούν το διαμέσου του Αβραάμ όλα τα έθνη. Μη γέννητο να παραδεχθεί κανείς τούτο. Όχι. Ο νόμος δεν ακυρώνει τας επαγγελίας του Θεού, διότι θα τα συκύρωνε τότε μόνον εάν εδίδωτο τέτοιος νόμος που θα μπορούσε να δώσει αιωνίαν ζωήν εις τον άνθρωπον. Πράγματι, τότε η δικαίωση θα συνετελείτο από τον νόμον αυτόν και θα ακυρώνοντο επαγγελία. Τώρα όμως έγινε δια του νόμου το εντελώς αντίθετον της δικαιώσεως. Έκλεισε δηλαδή εξ ολοκλήρου ο γραπτός του Θεού νόμος τα πάντα υπό την αμαρτίαν, για να ποθήσουν οι άνθρωποι των ιατρών και σωτήρα, και έτσι ευλογία υπεσχέθη ο Θεός να δοθεί διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν εις όλους όσοι πιστεύουν. Προτού δε έλθει η νέα αυτή κατάστασης, εις την οποία ανισχύει πλέον η πίστης, εφυλακτόμεθα από τον νόμον κλεισμένη καλά, σαν εις κάποιον φρούριον, για να καταφύγομεν εις την πίστην, η οποία έμελεν εν καιρό να αποκαλυφθεί. Ώστε ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας προπαρασκεύαζεν
εις τον αποθήσομε να γνωρίσουμε τον Χριστόν, δια να λάβουμε την δικαίωσιν εκ της προς αυτόν πίστεως. Όταν δε ήλθεν η νέα κατάσταση στην οποία ισχύει η πίστης, δεν είμαι θα πλέον κάτω από την παιδαγωγία του νόμου. Διότι όλοι διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν εγίνατε και είστε Υιοί του Θεού ενήλικες, όριμοι και χειραφετημένοι. Είστε δε Υιοί του Θεού, διότι όσοι βαπτίστητε εις το όνομα του Χριστού, πιστεύοντες εις Αυτόν ως σωτήρα, ενεδύθητε τον Χριστόν και ηνώθητε με ταυτού. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορέ εθνικότητος και κοινωνικής τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορέ Ιουδαίου και Έλληνος. Δεν υπάρχει διάκρισης δούλου και ελευθέρου. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Διότι όλοι εσείς εγίνατε εις νέος άνθρωπος δια της ενώσεώς σας με τον Ιησούν Χριστόν. Εάν δε εσείς, οι εξεθνών χριστιανοί, ανήκετε εις τον Χριστόν, άρα δια του Χριστού, που είναι ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, είστε κι εσείς απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την Επαγγελίαν είστε κληρονόμοι της ευλογίας. Κεφάλαιον τέταρτον. Στίχοι 1 έως 17. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την δουλεία του νόμου. Και για να σας διασαφίσω την αλήθεια αυτήν, χρησιμοποιώ άλλο ένα παράδειγμα. Λέγω δε τούτο. Εφόσον χρόνον κάθε κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει εις τίποτε από δούλων, και έτι είναι κύριος όλης της πατρικής περιουσίας την οποία εκληρονόμησε. Και δεν διαφέρει από δούλων, διότι είναι μεν κύριος της πατρικής κληρονομίας, αλλά είναι κάτω από επιτρόπους που τον κυδαιμονεύουν και κάτω από οικονόμους που θα διαχειρίζονται την πατρική περιουσία μέχρι του χρόνου τον οποίον όρισε ο διαθέτης πατήρ. Έτσι και οι μίση χριστιανοί. Όταν είμεθα εις νηπιώδη πνευματικήν κατάστασιν, είμεθα δουλωμένη κάτω από την στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση που έχει ο κόσμος των ατελών και παχυλών ανθρώπων. Όταν όμως συνεπληρώθη ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμον, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και συνεμορφώθη προς τον Μωσαϊκό νόμον, για να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υπό την κατάραν του Μωσαϊκού νόμου, για να λάβομεν την υιοθεσίαν που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Ναι, δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά Υιοί του Θεού. Διότι δε είστε Υιοί του επουρανίου Πατρός, δια τούτο εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού του εις τας καρδίας σας, το οποίον δίδει την πληροφορίαν και την παρησίαν να απευθύνεστε εις τον Θεόν με την κραυγήν και επίκλησιν «Αβά», δηλαδή «Πάτερ». Ώστε σύμφωνα με τα λεχθέντα, «Σύ που επίστευσες εις τον Χριστόν, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι κατά χάριν Υιός του Θεού. Εάν δε είσαι Υιός, είσαι συγχρόνος και κληρονόμος του Θεού. Γίνεσαι δε κληρονόμος διαμέσου του Χριστού. Στίχοι 8 έως 20. Ο Παύλος επιτιμά πάλιν με αγάπην τους Γαλάτας.
Αλλά τότε μεν, όταν είστε εις το σκότος της ειδωλολατρίας, επειδή δεν εγνωρίζατε Θεόν, εδουλεύσατε εις θεούς που δεν είναι πραγματικοί θεοί. Τώρα όμως που εγνωρίσατε τον αληθινόν Θεόν, ήδη να είπω καλύτερα, τώρα που εγνωρίστητε υπό του Θεού ως τέκνα Του, πώς επιστρέφετε πάλι εις την στοιχειώδη και ατελή θρησκευτική διδασκαλίαν, την πτωχήν και αδύνατον και ανίκανον να σας σώσει, εις την οποίαν πάλιν και εξ αρχής, όπως πρωτήτερα, θέλετε και τώρα να δουλεύετε? Έτσι εκαταντήσατε να φυλάτετε τα σημέρας εκείνας της εβδομάδος, τα οποίας και οι Εβραίοι, και τα σεορτάσε κάστου μηνός, και τα σεορτασίμους εποχάς, και τα σεορτάς των ετών. Σας φοβούμε, μήπως ματέως εκοπίασα δια σας. Λάβετε παράδειγμα εμέ και γίνεστε όμοι με εμέ. Διότι κι εγώ άλλοτε ήμην ζηλωτής του νόμου. Καθώς θέλετε να γίνετε κι εσείς τώρα, αδελφοί, σας παρακαλώ, όπως εγώ απεκήρυξα τα στυπικά διατάξεις του νόμου και προσεκολήθην εις τον Χριστόν, έτσι να γίνετε κι εσείς. Δε με ειδικήσατε εις τίποτε, ώστε να θέλω το κακόν σας και να σας ομιλώ εκ πάθους. Τουν αντίον, έχω λόγους να σας αγαπώ πολύ, διότι ξέβρετε ότι λόγω ασθενείας του σώματός μου εναγκάστην να μείνω μεταξύ σας και εκήρυξα εις σας το Ευαγγέλιον όταν δια πρώτην φοράν ήλθον προς σας. Και εσείς τότε των πειρασμών μου, των οποίων είχων εις το σώμα μου, δεν εξουθενήσατε, ούτε με αηδιάσατε δι' αυτόν, αλλά με εδέχτητε σαν άγγελον Θεού, όπως θα εδέχεστε τον Ιησούν Χριστόν. Πόσον λοιπόν μεγάλος ήταν ο μακαρισμός, τον οποίον σας εμακάριζαν για την διάθεση και προθυμίαν που εδείξατε τότε εις εμέ. Δικαίως δε σας επενούσαν και σας εμακάριζαν, διότι δίδω μαρτυρίαν δια σας ότι αν είναι το δυνατόν και τα μάτια σας ακόμη θα ευγάζατε και θα μου τα εδίδατε. Τόσο πολύ με ηγαπάτε, ώστε τώρα έγινα εχθρό σας επειδή σας λέγω την αλήθεια. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεικνύουν ζήλων και ενδιαφέρον προς σας, όχι προς καλών σκοπών, αλλά θέλουν να σας αποκλείσουν από το αληθές Ευαγγέλιον, για να δεικνύεται ζήλων και αφοσίωσιν εις αυτούς. Είστε δηλαδή ζηλευτοί και ποθητοί. Καλόν δε είναι να γίνεστε ζηλευτοί πράττοντες το καλόν και προοδεύοντες εις την αρετήν πάντοτε και όχι μόνον όταν είμαι παρών. Σας γράφω έτσι, διότι τώρα που είμαι απόν, εξεφύγατε από τον δρόμον που σας κάνει αληθινά ζηλευτούς. Παιδάκια μου, που σας ανεγέννησα πνευματικός και που ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνας για την αναγέννησή σας, έως ότου ο χαρακτήρ του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. Ναι, πονώ και τώρα δια σας. Ήθελα δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τον τόνον της φωνής μου εις θρήνων, διότι ευρίσκομαι εις απορίαν δια σας και δεν ξέρω
πώς να σας ομιλήσω. Στίχοι 21-31. Η ιστορία του Ισμαήλ και του Ισαάκ, αλληγορικός, αποδεικνύει το ανοφελές της τηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου. Και αν τα δάκρυά μου δεν σας πείθουν, προσέξατε εις τα λογικά μου επιχειρήματα. Είπατε μου σεις, οι οποίοι θέλετε να είστε υπό τον νόμον, δεν ακούετε τι λέγει ο νόμος? Σας κάνω την ερώτηση αυτήν, διότι έχει γραφεί στον νόμον ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο υιούς, ένα υιόν από την δούλην Άγαρ και ένα υιόν από την ελευθέραν Σάραν. Αλλά ο μένιος που εγεννήθη από την δούλην εγεννήθη φυσικός κατά τον νόμον της σαρκός. Ο δε υιός που εγεννήθη από την ελευθέραν εγεννήθη δυνάμει υποσχέσεως που έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ. Αυτά όμως έχουν αλληγορική έννοια. Δηλαδή είναι μεν γεγονότα ιστορικά, αλλά συγχρόνως επροτύπωναν και επροεικόνιζαν γεγονότα και αληθείας της Καινής Διαθήκης. Διότι εδύο αυτές γυναίκες, η Άγαρ και η Σάρα, είναι τύποι των δύο διαθήκων. Και η μεν μία διαθήκη είναι εκείνη που εδόθη από το όρο Σινά, η οποία γεννά τέκνα για να ευρίσκονται εις την δουλείαν και η οποία προτυπώνεται από την Άγαρ. Προτυπώνεται δε η διαθήκη εκείνη από την Άγαρ, διότι το Σινά που καλείται και Άγαρ είναι όρος εις την Αραβίαν, όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Αντιστοίχως δε, και προτυπώνει την επίγειον Ιερουσαλήμ, εις την οποίαν εδόθη ο νόμος του Σινά. Η δε επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μετά των κατοίκων της, όπως δούλη ήτο και η Άγαρ. Η δε επουράνιος Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και επιγής στρατευωμένη, αλλά εις τους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία, είναι ελευθέρα. Αυτή είναι η μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Είναι δε μητέρα όλων μας, διότι έχει γραφεί από τον Ισαΐαν, «Εφράνθητη εσύ, ο Εκκλησία, η οποία προτού έλθει ο Χριστός και προτού να δοθεί το Άγιον Πνεύμα, είσαι οστήρα και δεν εγένας τέκνα». Βγάλε φωνήν και βόησον με πολλήν χαράν, σύ, που δεν εκυλοπώνεις, διότι τα τέκνα σου, που είσαι έρημος από άνδρα και παιδιά, είναι περισσότερα παρά τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ, η οποία εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν και σχετίζεται με Αυτόν και παρουσιάζεται έτσι ότι έχει άνδρα. Εμείς δε αδελφοί, όσοι επιστέψαμε εις τον Χριστόν, είμεθα τέκνα επαγγελίας, όπως και ο Ισαάκ γεννήθη σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ. Αλλά καθώς τότε ο Ισμαήλ, που εγεννήθη κατά τους φυσικούς της αρκός νόμους, επεβουλεύεται τον Ισαάκ, που εγεννήθη υπερφυσικός εξ επαγγελίας, έτσι και τώρα. Ίδια του Χριστού πνευματική απόγονη του Αβραάμ,
καταδιώκονται από τους σαρκικούς απογόνους του. Τι λέγει όμως η Γραφή? Είπεν ο Θεός εις τον Αβραάμ, εκδίωξε την δούλην Άγαρ και τον υιόν της Ισμαήλ, διότι δεν θα αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα και ο υιός της δούλης, όπως ο υιός της ελευθέρας. Το συμπέρασμα δε που βγαίνει από όσα είπομεν, αδελφοί, είναι ότι δεν είμαι θα τέκνα δούλης, ήτι της επιγείου Ιερουσαλήμ, αλλά τέκνα της ελευθέρας, ήτι της εκκλησίας που είναι Ιερουσαλήμ επουράνιος. Κεφάλαιον πέμπτον. Στίχοι 1 έως 12. Η περιτομή ανοφελής. Μόνο η πίστης ισχύει. Μείνατε λοιπόν στερεοί εις την εκ των τυπικών διατάξεων του νόμου ελευθερίαν, την οποίαν μας ηλευθέρωσεν ο Χριστός, και μη υποκύπτεται πάλιν εις ζύγων δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος, ο κατευθείαν υπό του Χριστού εκλεγής Απόστολος, σας λέγω ότι, εάν περιτέμνεστε, ο Χριστός τίποτε δεν θα σας ωφελήσει. Παρέχω δε πάλι την βεβαίωση ενώπιον του Θεού εις κάθε άνθρωπον που περιτέμνεται, ότι οφείλει και έχει χρέος να τηρήσει όλων των νόμων, αφού με την περιτομήν που λαμβάνει προτιμά την δια του νόμου δικαίωσιν από την δικαίωσιν που δίδει ο Χριστός. Απεξενώθητε από τον Χριστόν, σεις οι οποίοι προσπαθείτε να δικαιωθείτε διαμέσου του νόμου. Εγίνατε έκπτωτοι από την χάριν, και δεν ομοιάζεται πλέον προς εμάς, διότι εμείς οι άλλοι, δια του Αγίου Πνεύματος που έχομεν μέσα μας, περιμένομεν χωρίς δισταγμόν τα αγαθά, τα οποία η εκπίστεως δικαίωσης μας υπόσχεται, και ελπίζομαι να τα λάβουμε δυνάμει της πίστεως ταύτης και μόνον. Διότι δι' εκείνους που δια της πίστεως ενώθησαν με τον Ιησούν Χριστόν, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύν προς δικαίωσιν, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει μόνον πίστης, η οποία αποδεικνύεται ζωντανή και ενεργός με τα έργα της αγάπης. Ετρέχατε καλώς σαν αγωνιστέ ακούραστοι στον δρόμο της αληθείας. Ποιος σας σταμάτησε, ώστε να μην πείθεστε τώρα εις την αλήθεια του Ευαγγελίου και να μην θεωρείτε αρκετήν δια την σωτηρίαν σας την υπακοήν εις των Χριστών? Η ισχυρογνωμοσύνη που δεικνύεται, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθειαν, δεν προέρχεται από τον Κύριον που σας καλεί εις την αιώνιον δόξαν. Ή μήπως θεωρείτε ως ασήμαντον το να επιστρέφετε πάλιν εις των νόμων με την περιτομήν που λαμβάνετε? Ο λίγων προζήμιον κάνει ένζημον όλην τη μάζαν της ζήμης. Έτσι και ο λίγα ψευδή φρονήματα ή μπορούν να αποπλανήσουν εντελώς από την αλήθειαν. Αλλ' όχι, σεις δεν θα αποπλανηθείτε. Εγώ έχω δια σας πεποίθησιν, την οποίαν μου εμπνέει σχέσεις και κοινωνία μου με τον Κύριο, ότι δεν θα δεχθείτε άλλον φρόνημα παρά το φρόνημα της αληθείας που εδιδάχθητε. Εκείνος όμως ο οποίος σας ταράσει με τα ψευδοδιδασκαλίας του, θα βαστάσει ως φορτίον βαρύ την δικαίαν κατάκριση του Θεού, οποιοςδήποτε κι αν είναι. Είναι δε τόσον ανηλικρινείς και συκοφάνται αυτοί που σας ταράτουν, ώστε φτάνουν μέχρι του να διαδίδουν ότι κι εγώ τώρα έχω κηρυχθεί υπέρ της περιτομής.
Αλλά αν εγώ, αδελφοί, κηρύττω και τώρα ότι είναι αναγκαία η περιτομή, όπως εκήρυτα περί αυτής προτού να κληθώ εις το αποστολικό αξίωμα, γιατί να καταδιώκομαι ακόμη από τους Ιουδαίους? Δεν υπάρχει πλέον λόγος φιλονικίας μεταξύ εμού και των Ιουδαίων. Και συνεπώς, έχει πάυσει το σκάνδαλο το οποίον προκαλεί μεταξύ των Ιουδαίων το κήρυγμα περί του σταυρικού θανάτου του Χριστού, το οποίον καταργεί τον νόμον. Αλλά όχι, εγώ δεν κηρύττω την περιτομή. Ας λέγουν και κάμνουν ό,τι θέλουν αυτοί που συκοφαντούν και εμέ και το Ευαγγέλιον. Εάν θέλουν, όχι μόνο ας περιτιμηθούν, αλλά και ας ακροτηριαστούν διευνουχισμού αυτοί που σας αναστατώνουν. Στίχη 13 έως 21. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Αγανακτώ εναντίον των, διότι εσείς, αδελφοί, προσεκλήθητε από τον Κύριο να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλεία. Μόνον προσέξατε, μήπως εκλάβετε την ελευθερία ως πρόφασιν, δια να ζείτε κατά τας επιθυμίας της σαρκός. Αλλά τον αντίον, πρέπει να γίνεστε δούλοι μεταξύ σας, ο ένας εις τον άλλον, δια της ασκήσεως της ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης. Διότι μην το λησμονείτε. Όλος ο νόμος εκτελείται και τηρείται πλήρως με έναν λόγον, δηλαδή με το παράγγελμα «Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτόν σου». Εάν όμως, αντί να αγαπάστε, δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως αφανιστείτε μεταξύ σας ο ένας από τον άλλον. Με αυτά δε που λέγω, εννοώ ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τας εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος και τότε δεν θα εκτελέσετε επιθυμίαν της σαρκός και συνεπώς δεν θα δαγκώνει ο ένας τον άλλον, ούτε θα υπάρχει μίσος μεταξύ σας. Ναι, δεν θα εκτελέσετε επιθυμίαν της σαρκός, διότι κατωτέρα φύσης μας που δουλεύει στα επιθυμίας της σαρκός, επιθυμεί εναντίον της ανωτέρας πνευματικής φύσεώς μας, που εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα. Αλλά και η ανωτέρα αυτή φύσης μας επιθυμεί εναντίον της κατωτέρας φύσεώς μας. Τα δύο δε αυτά, ήτι η σάρξ και το πνεύμα, είναι εναντία το ένα προς το άλλο, ούτως ώστε να μην πράτετε χωρίς αντίδραση εκείνα που θέλετε, ούτε το κακόν χωρίς αντίδραση, διότι εξεγείρεται τότε μέσα μας η φωνή της συνειδήσεως, ούτε το αγαθόν. Διότι πολλάκις πρέπει να βιάσετε τον εαυτό σας για να το πράξετε. Όταν λοιπόν κυριαρχήσει μέσα σας το πνεύμα, η σάρξ με τας επιθυμίας της θα υποταχθεί και εσείς δεν θα τελέσετε ποτέ επιθυμίαν σαρκός. Έτσι λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν φέρεστε και οδηγήστε από το Άγιον Πνεύμα, ώστε πάντοτε να κυριαρχούν μέσα σας σε ανώτερη πνευματική δυνάμει σας, δεν είστε κάτω από τον ζυγόν και την καταδίκη του νόμου. Επειδή πλέον θα είστε ελεύθεροι από τας επιθυμίας της σαρκός, δεν θα έχετε ανάγκη από την συμβουλή και τους περιορισμούς του νόμου, ούτε θα υπόκειστε εις την κατάραν του νόμου. Τα έργα δε εις τα οποία μας παρασύρει η διεφθαρμένη σαρκική προαίρεσής μας είναι φανερά.
είναι δε αυτά μοιχεία, πορνεία, κάθε πράξης ακατονόμαστος που κάνει τον άνθρωπον ακάθαρτον, ακολασία και αχόρταστος μανία προς απόλαυση της ειδονής, ειδωλολατρία, μαγεία, διάφορα εκδηλώσεις έχθρας, φιλονικιών, ζηλοτυπίας, θυμή, φατριασμή, διχόνιε, διαφωνίε, φθόνη, φόνη, μέθε, άσεμνα γλέντια και τα όμοια προς αυτά, για τα οποία σας προλέγω και τώρα, όπως και άλλοτε, όταν σας εκήρυξα το Ευαγγέλιον, σας προείπα ότι όσοι επιμένουν να πράττουν τέτοια αμαρτήματα, χωρίς να δείξουν ειλικρινή μετάνοια δι' αυτά, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλείαν του Θεού.